συζητήσει στην Επιτροπή Υγείας ένα φλέγον θέμα, το θέμα που αφορά τον πληθυσμιακό έλεγχο, το ανιχνευτικό πρόγραμμα, όσον αφορά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστόχου. Πάει διαθέση όλων των μελών της Επιτροπής Υγείας είναι πως θα πρέπει να υπάρξει μείωση του ηλικιακού ορίου από 50, όπως είναι σήμερα, στα 45, αν όχι και στα 40. Όπως επίσης και αύξηση του ηλικιακού ορίου από τα 69 στα 74. Την ίδια στιγμή έχουμε διαπιστώσει πως και έχουμε θέσει ενώπιον των αρμοδίων ότι θα πρέπει να αυξηθεί και η συχνότητα τα τουρκές Παπα-Νικολάου. Εκείνο το οποίο έχουμε καταγράψει είναι την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας και όλων των φορέων να μειώσουν το ηλικιακό όριο στα 45 έτη αντί στα 50 που είναι σήμερα, με βάση πάντοτε και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αλλά και οδηγίες μέσα από επιστημονικά κριτήρια και αναλύσεις που γίνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διαπιστώσει ότι άμεσα θα πρέπει να μπορούν και οι προσωπικοί γιατροί που σήμερα δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αποστέλουν τις γυναίκες μια μαστογραφία, θα πρέπει και να τους δοθεί αυτό το κριτήριο ώστε οι γυναίκες να προβαίνουν άμεσα σε μαστογραφίες. Ο καρκίνος του μαστού, πρέπει να πούμε και από εμπειρίες, είναι πως όταν έγκαιρα εντοπιστεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Έχουμε ακούσει σήμερα πως υπάρχουν ψηλά ποσοστά επιβίωσης των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Πέραν της μείωσης του ηλικιακού ορίου, είναι πολύ σημαντικό για μας, για την Επιτροπή Υγείας, να δούμε την ποιότητα που παρέχουμε όσον αφορά και τον εντοπισμό, αλλά και την αντιμετώπιση, τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε ενημερωθεί σήμερα ότι το Υπουργείο Υγείας προχωράει στην αγορά 4 ψηφιακών μαστογράφων που θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έχουμε διαπιστώσει την θέληση όλων και του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλων των φορέων προς αυτή την κατεύθυνση και είναι κάτι το οποίο συγχαίρομαι. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να πούμε πως θα παρακολουθούμε το θέμα πολύ στενά. Θα πρέπει να πούμε ότι από το 1998 μέχρι το 2018 έχουν εντοπιστεί 11.000 περιστατικά γυναικών με καρκίνο του μαστού. Ένα περίπου 16% είναι κάτω από την ηλικία των 44 χρόνων και αυτό είναι και περίπου ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει και πάλι την αρμόδια Επιτροπή Υγείας της Βουλής και διαπιστώσαμε επίσης με τα λύπης μας το λέω ότι θα μπορούσαν οι γυναίκες να ενημερώνονται πολύ πιο τακτικά και πολύ πιο σωστά. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ζητήσει ως Επιτροπή Υγείας από το Υπουργείο Υγείας με συγκεκριμένα προγράμματα να ενημερώνονται οι γυναίκες πολύ πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω πως αυτό το οποίο θέλουμε είναι τον καλύτερο